Εγώ έχω τις ενστάσεις μου. Είμαι υπέρ της εξυγίανσης. Παλιά, όταν είχαμε εκπομπή μαζί με την Ρίτσα Ντιμπιζόγλη, τσακωνόμασταν γιατί πάντα είναι φιλολαϊκή, ενώ έλεγα εγώ να μπει τάξη στο σύστημα. Παρ' όλα αυτά, το σύστημα έχει κάποια προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα δεν μειώνει άμεσα το κόστος του ασφαλιστικού. Εγώ θα ήθελα παρεμβάσεις εδώ και τώρα, γιατί κρινόμαστε τα επόμενα τρίμηνα. Τώρα τι θα γίνει το 2015 που κατά άλλους είναι 2018, άλλοι το ερμηνεύουν σταδιακά από το 2011. Εδώ υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή, χρόνος προσαρμογής. Πώς μειώνεις, ναι, αλλά πώς μειώνεις τις δαπάνες τώρα. Και από εκεί και πέρα αρχίζει πια ένα παιχνίδι το οποίο έχει νόημα και πολιτικό και δημοσιονομικό. Δηλαδή, πώς θα γίνει να πείσεις έναν άνθρωπο ο οποίος σε 40 χρόνια θα πάρει μια σύνταξη, πώς θα το πείσεις να μπει στο σύστημα, να πληρώνει για την κοινωνική ασφάλιση, που είναι τεράστιο το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, εάν στο τέλος αυτό που θα πάρει δεν είναι ικανοποιητικό. Δηλαδή, δεν είναι τίμιο, Γιώργο. Ναι, υποτίθεται ότι σε 40 χρόνια θα έχεις οικονομίες, αλλά κινδυνεύεις αύριο, δηλαδή σε 2 χρόνια, 3 χρόνια, οι ανασφάλιστοι να αυξηθούν. Βλέπουμε τώρα ότι αυξάνεται συγκριτικά ο αριθμός αυτών που έχουν μερική απασχόληση, άρα και μερική ασφάλιση, σε σχέση με αυτούς που απασχολούνται πλήρες οκτάωρο. Αυτά λοιπόν είναι τεράστια ζητήματα και πρέπει να σταματήσουν, κατά την άποψή μου, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και να κάτσουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Γιατί εγώ, σαν οικονομολόγος, θεωρώ ότι αυτό το σύστημα δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Και θέλω να πληρώσουμε το λογαριασμό. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να πληρώσουμε το λογαριασμό της εξυγίανσης. Αλλά θέλω να πληρώσουμε το λογαριασμό και να τελειώνουμε. Δεν θέλω να πληρώσουμε το λογαριασμό και να βρεθούμε σε 2-3 χρόνια εκτός ευρωζώνης. Οπότε θα πληρώσουμε ένα νέο λογαριασμό. Ναι, να τελειώσουμε, μια και καλή.